έχουμε μία απάντηση από τον κύριο Θεοχαρόπουλο, διότι εγώ θα πω μόνο ένα από τα τελευταία που είπε η κυρία Σπυράκη. Εύκολες λύσεις, κύριε Θεοχαρόπουλο, δεν υπάρχουν. Αυτό το καταλαβαίνετε κι εσείς από αυτά που λέτε, τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, ενώ όντως υπάρχει τόσο μεγάλη ακρίβεια, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ρεύμα προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κόσμο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε αυτό. Υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα αγανάκτησης, οργής και απογοήτησης από τις πολιτικές. Επιτρέψτε μου και εμένα να τοποθετηθώ. Και από καλά, κουβέντα κάνουμε. Βέβαια. Και από τις τοποθετήσεις. Δεν είμαστε στη Βουλή εδώ, έτσι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κουβέντα μεταξύ. Απλώς να μπορέσουν να ακουστούν τα επιχειρήματα με αυτή την έννοια τώρα. Στη δική μας εκπομπή δεν θα ακουστούν. Το ξέρω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αγανάκτησης, οργής σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται και από τη σημερινή κυβέρνηση. Είναι η κρίση εν μέρη αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης και η έντασή της στη χώρα μας, ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες στο ενεργειακό πρόβλημα, στα τρόφιμα, στην ακρίβεια, οφείλεται στις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και θα εξηγήσω. Όσον αφορά την ενέργεια. Πρώτα απ' όλα, η εσκροκέρδεια καλά κρατεί παντού και είναι το βασικό πρόβλημα. Είτε αφορά τα τρόφιμα που διαπραγματεύεται με τους ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ για να κρατήσει ανεκτές και όχι να παγώσει τις τιμές, που δεν μειώνει το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Δεν μειώνει το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ξέρετε κάτι, ένα απλό παράδειγμα. Όταν το γάλα έχει 1 ευρώ, παίρνεις 13 λεπτά. Τώρα που έχει 1,5, παίρνουν 20 λεπτά. Εκμεταλλεύονται δηλαδή την ακρίβεια. Αυτό κάνουν στην πραγματικότητα. Ενώ εμείς λέμε μειώστε το ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%, στο γάλα, στο ψωμί. Είσαστε δεν το κάνουν. Είστε σίγουρος ότι δεν αυτό ο μειωμένος ΦΠΑ θα καταλήξει στην τσέπη? Αυτό τώρα που εγώ λέτε, κύριε Σιωμόπουλε. Προσέξτε. Ναι. Το έχω πει. Ακούω και από τον κύριο Σταϊκούρα και έχετε δίκιο, δημοσιογράφο. Στο εξής έχετε δίκιο. Κοιτάξτε. Αν έχουμε μια κυβέρνηση και ένα κράτος το οποίο αρνείται να εφαρμόσει ελέγχους και δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ όμως ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά μου, έτσι ώστε να δω αν περνάει στον τελικό καταναλωτή η τιμή. Άρα είναι θέμα καθαρά και αυτό κρατικών ελέγχων. Σε σχέση με το ενεργειακό κόστος. Επιδοτούν την εσκροκέρδεια. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην πειράξουν εσκροκέρδεια. Δεν φορολογούν τα υπερκέρδη, δεν προχωρούν σε ενέργειες όπως η αποσύνδεση τιμής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που προχώρησαν άλλες χώρες, όπως έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, με αποτέλεσμα να είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενεργειακή φτώχεια. Τα αποτελέσματα ήταν του συνδέσμου των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας στις προηγούμενες μέρες. Βγήκε ο πρόεδρος της ΡΑΕ και ξέρετε τι είπε, ότι το Σεπτέμβριο αυξήθηκε η τιμή μετά την ενσωμάτωση λοιπόν της ρήτρας αναπροσαρμογής στην τιμή, γιατί αυτό έγινε στην πραγματικότητα, αυξήθηκε η τιμή. Αυτά λοιπόν τα αποτελέσματα πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και στα καύσιμα, για να κλείσω, γιατί αναφερθεί να ακούσουμε και τον κύριο προηγουμένως. Κοιτάξτε, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι η εσκροκέρδεια. Καλά, εδώ είναι οριζόντιο, η κυβέρνηση έχει πολιτικές δεσμεύσεις με λίγους και ισχυρούς, δεν θέλει να τα βάλει. Οι πολίτες θα το κρίνουν. Το δεύτερο είναι, δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Το οποίο εμείς δεν λέμε για την κατάργησή του, επειδή είμαστε ακριβώς αξιόπιστοι και σοβαροί. Λέμε 1,5 δις ευρώ να το μειώσει, δηλαδή εκεί που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι εκεί που λέμε, εκεί που το έχουν κάνει άλλες χώρες, έτσι ώστε να φτάσει στα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε αυτό δεν κάνει η κυβέρνηση. Και μάλιστα μίλησε ο κύριο Γεωργιάδης για Καγέν, μίλησε ο κύριο Σωτάκη για του λίγου. Και δεν έχει μιλήσει τόσο ώρα και μετά θα έρθει λοιπόν, σε εσά, κύριε ότι αυτό και κλείνω είναι ένα εκρηκτικό μείγμα ακρίβεια. Σήμερα τα στοιχεία ήταν ότι 30% ανέβηκαν και τα ενίκια και οι τιμέ των ακινήτων. Νομίζω δεν μπορεί να τα βγάλει κανένα πέρα με αυτού του.